Αντιστροφή μέτρηση για το πρώτο στάδιο της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων με τα βλέμματα στραμμένα στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει την πρώτη δέσμη των χαλαρώσεων. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι εξίσου δύσκολη. Η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημερώθηκε ήδη από τη Διυπουργική Επιτροπή και την επιστημονική ομάδα στο πλαίσιο σημερινής σύσκεψης σε σχέση με την πρόταση που αφορά στην πρώτη φάση των χαλαρώσεων. Οι προτάσεις των επιστημόνων έχουν ληφθεί υπόψη και κατά τη διαδικασία καταρτισμού του όλου πλάνου από τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συνεκτίμησε όλα τα επιστημονικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά δεδομένα. Η πρώτη φάση της σταδιακής χαλάρωσης που θα εγκριθεί αύριο Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο αρχίζει στις 4 Μαΐου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την οικοδομική βιομηχανία και παρεμφερή επαγγέλματα, τις λαϊκές αγορές, μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Επιπλέον θα επιτρέπεται η ατομική άσκηση σε πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και γραμμικά πάρκα, καθώς και πεζοπορία σε ανοιχτούς δρόμους και μονοπάτια της φύσης. Ενδιασμοί υπάρχουν για τα πάρκα. Κουρία κομμωτήρια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν εντός Μαΐου, αλλά όχι από την πρώτη φάση. Αυξάνονται την ίδια ώρα τα SMS σε 2 ή 3. Με βάση το πλάνο, η διαδικασία των χαλαρώσεων θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Όλα ωστόσο θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε σταδίου. Πάμε τώρα να δούμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Η κυβέρνηση στην ανακοίνωση των χαλαρώσεων. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Αθανασίου. Θανάση. Ο πρόεδρος λοιπόν Αναστασιάδης αναμένεται να απευθυνθεί αύριο μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στους πολίτες και να παραθέσει τα βασικά στάδια μέχρι την πλήρη άρση των μέτρων, μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί, αν όλα πάνε καλά, περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Θα ανακοινώσει την ίδια ώρα τη δέσμη των χαλαρώσεων της πρώτης φάσης που αρχίζει στις 4 Μαΐου. Τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα με τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις Κυριακές και οι σκέψεις που γίνονται έχουν να κάνουν με την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και τις Κυριακές περιλαμβανομένων των υπεραγορών, ακριβώς για να αποφευκτούν ενδεχόμενες επιπτώσεις αφενός στην οικονομία και αφετέρου στις θέσεις εργασίας. Επίσης, κάτι άλλο που αναμένεται είναι η επέκταση της ώρας απαγόρευσης της διακίνησης, της κυκλοφορίας, που τώρα είναι στις 9 το βράδυ. Αναμένεται λοιπόν η επέκταση αυτή να είναι μέχρι τις 10 ή τις 11 το βράδυ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστούμε. Αναμονή αύριο των ανακοινώσεων. Εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Θεία λειτουργία τις καθημερινές αντί τις Κυριακές. Αναμένεται να συζητήσει μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, όταν ο ίδιος θα θέσει ενώπιον του το ζήτημα της επαναλειτουργίας των εκκλησιών. Την εισήγηση για τέλεση της Θείας Λειτουργίας στις καθημερινές ή κάποιες μέρες της εβδομάδας ενδέχεται να θέσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, κατά τη συνάντηση που αναμένεται να έχουν οι δύο πολύ σύντομα. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πάφου, σκοπός μιας τέτοιας ρύθμισης, όταν η πολιτεία λάβει την απόφαση για επαναλειτουργία των εκκλησιών, η αποφυγή συνωστισμού πιστών τις Κυριακές. Μπορεί να βρεθεί τρόπος ώστε και τα θέματα.